Κοιτάξτε, το θετικό ότι έκλεισε η συμφωνία είναι ότι δεν θα ξαναπεράσουμε τον εφιάλτη του περσινού καλοκαιριού. Τώρα, το τι θα προκύψει, νομίζω ότι πρέπει να είμαστε όλοι προετοιμένοι για δύσκολες καταστάσεις. Όλοι ήθελαν να μην αγγίξει ο Ιούνιος το ελληνικό πρόβλημα. Έχουμε μπροστά μας το θέμα της Βρετανίας. Του Βρετανικού κρίσματος. Mm-hmm. Περιμένουμε την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου της Γερμανίας για το θέμα των αποφάσεων του Πράγκη. Είναι οι εκλογές στην Ισπανία. Η συμφωνία με την Τουρκία κρέμεται σε μια κλωστή, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η κατάσταση της αποδοχής από την Τουρκία των 70 μέτρων ώστε να μπορέσει να συνεχίσει το κλείσιμο των ακτών. Είναι πολύ εύθραυστη, ακόμα και για την Ουκρανία θα μπορούσα να πω ότι εκεί υπάρχουν ζητήματα. Είναι σε όλες τις πλευρές της Ευρώπης, είναι πολύ εύθραυστη η κατάσταση. Το τελευταίο που ήθελαν όλοι είναι να ξανανοίξει ένα ελληνικό θέμα. Έχω την εντύπωση ότι όλοι συμφωνήσανε, ανεξαρτήτως του βάθους της προετοιμασίας και της πίστης σε αυτό που έχει υπογραφεί, να το κλείσουμε για να πάμε παρακάτω και, εν πάση περιπτώσει, άστος να δούμε τι θα κάνουν. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα κεντρικό θέμα, το οποίο δεν είναι υπερβάσιμο. Δηλαδή, αυτό πρέπει κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών να ξαναμπεί στο τραπέζι το θέμα της υπερφορολόγησης. Δεν γίνεται με υπερφορολόγηση των νοικοκυριών, των μικρών επιχειρήσεων, των μεσαίων επιχειρήσεων και των επενδυτών που θέλουν να έρθουν εδώ, δεν μπορεί να κινηθεί η οικονομία. Μια από τις βασικές διαφορές που υπήρχε την προηγούμενη τριακονταετία ανάμεσα στην αριστερά και στη δεξιά όσον αφορά την οικονομία ήταν το θέμα της φορολόγησης. Δηλαδή η αριστερά έλεγε φόρους, η δεξιά έλεγε μικρούς φόρους και είχαν μια διαφορετική λογική στο πώς κινείται η οικονομία. Αυτό όμως που έχουμε σήμερα δεν είναι φορολόγηση. Είναι η ακραία μορφή τη συμμετοχή του κράτους μέσα στο νοικοκυριό και μέσα στην επιχείρηση. Δηλαδή έχουμε μια μορφή, ας πούμε, σοβιετικού τύπου παρέμβασης σε μια οικονομία η οποία λειτουργεί στην ελεύθερη αγορά. Άρα δεν ισχύει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι σε αδιέξοδο. Το σοβαρότερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή με τα μέτρα το έχουν τα πιο χαμηλά οικονομικά στρώματα. Όλα τα μέτρα αυτά είναι μέτρα που κάνουν τους φτωχούς φτωχότερους. Δεν κάνουν τους πλούσιους πλουσιότερους. Αυτό που γίνεται στον χώρο της παιδείας, που ξεκίνησε με τον Αριστίδη Μπαλτά και συνεχίζεται με τον Νίκο Φίλη, γιατί είναι η συνέχεια της ίδιας ιστορίας Μπαλτάς και Φίλη. Είναι η σύγχρονη ιστορία του Ηρόστρατου και το λέω χωρίς υπερβολή. Ο Ηρόστρατος είχε κάψει ένα ναό για να μείνει στην ιστορία. Οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν με ένα μένος να διαλύσουν και να γκρεμίσουν ό,τι υπήρχε, ό,τι είχε γίνει. Βλέπουμε τώρα και 1,5 χρόνο, δεν υπάρχει νομοσχέδιο, όχι νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας, γενικά νομοσχέδιο που έρχεται στην Βουλή, που να μην έχει μια διάταξη με την οποία αναιρούνται προηγούμενες διατάξεις. Έχουμε μια συνολική καταστροφή χωρίς να βάζουν στη θέση τους τίποτε. Που είναι κείμενα, ξέρετε, που έχουν ενδιαφέροντα πράγματα, ενδιαφέρουσες απόψεις, ιδέες διάφορες. Αυτά δεν υπάρχει προσομοίωση, δηλαδή μπορούν να γίνουν στην πραγματικότητα. Φεύγω από μερικά ακραία πράγματα, αυτό που είπατε για την κομμουνιστική λογική. Ξέρετε, ο Πούτιν πριν από ένα χρόνο, νομίζω, θα βάλει σε ένα παιδάκι 8 χρονών να υπογράψει ένα συμβόλαιο τιμής. Αυτά είναι αυταρχικές προσεγγίσεις που είναι δίθεν ηθικολογικού περιεχομένου και μας πάνε σε παιδαγωγικές λογικές του 19ου αιώνα.